Μόλις ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός κυπέλου ΕΠΣ ανάμεσα στον Ηλυσιακό και τον Γουσού Αργυρούπολης. Ο Γουσού Αργυρούπολης επικράτησε με 2-0 και έτσι παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα για την πρόκλησή του στον τελικό. Καθώς υπάρχει και δεύτερο μάτς, έτσι, μετά από δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στην Αργυρούπολη. Ακολουθεί συνέντευξη τύπου τώρα. Έχουμε από τα αριστερά μας τον προπονητή του Ηλυσιακού, τον Δημήτρη Παπασπύρου, και από τα δεξιά μας τον γενικό αρχηγό του Γουσού Αργυρούπολης, τον Κώστα Σιμάκη. Κότζε, ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από τους φιλοξενούμενους πρώτα. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο για τη σημερινή πολύ σπουδαία νίκη αναμφίβολα για την ομάδα σας. Συμμετέχετε για πρώτη φορά στην ιστορία σας σε έναν τελικό και παίρνετε και προβάδισμα για την πρόκληση. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη που συνοδεύτηκε από μια εξαιρετική εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές μας. Ξέραμε από την αρχή ότι παίζουμε με μια ομάδα η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στον όμιλό της στη Γάμα Εθνική. Ξέραμε ότι έχει παίξει 17 νομίζω παιχνίδια και έχει σκοράρει στα 16. Εδώ μέσα έχει μόνο μία ισοπαλία. Έχει κερδίσει μέσα έξω πολύ ιστορικούς αντιπάλους. Και εμείς, αφού καταφέραμε και κερδίσαμε και δεν δεχτήκαμε και γκολ, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Βέβαια, επειδή υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι, δεν πετάμε στα σύννεφα. Κρατάμε χαμηλούς τους τόνους, γιατί σε 15 μέρες θα είναι πάλι ένα ανάλογο δύσκολο παιχνίδι που θα παίξουμε στην Αργυρούπολη. Κρατάμε αυτή την καλή εμφάνιση και την νίκη. Έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σε αυτό το γήπεδο πλέον, όποιος έρχεται, χαίρεται το ποδόσφαιρο. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, όπως πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο σε όλα τα γήπεδα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόουτς Παπασπύρου και στην ομάδα του Ηλυσιακού για την εκπληκτική πορεία που κάνει φέτος και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, με απότερο σκοπό βέβαια να βγουν, απότερο στόχο που έχουν τα παιδιά, να βγουν στα μπαράζ, και τους εύχομαι κάθε επιτυχία να περάσουν στην ανώτερη κατηγορία, γιατί η δουλειά τους είναι πάρα πολύ καλή και φαίνεται μέσα στο γήπεδο και πραγματικά θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Κώστα, θα ζητήσουμε από σένα ένα πρωτοσχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία λόγια του συνάδελφου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και του εύχομαι ό,τι επιθυμεί και αυτός για την ομάδα του. Εμείς είχαμε κάποια θεματάκια όσον αφορά κάποιους παίκτες που είναι κουρασμένοι και για τη δύσκολη συνέχεια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε διαχείριση και να πάρουν και ευκαιρία κάποια παιδιά. Δυστυχώς δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα. Ο αντίπαλος ήταν πολύ καλά τακτικά στημένο στον αγωνιστικό χώρο, παρουσίασε πάθος και στο τέλος πανηγύρισε αυτή τη νίκη. Εμείς επειδή έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις με μικρό ρόστερ, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, είμαστε αναγκασμένοι, και όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι έχουμε χρόνο ακόμα και θα δούμε σε ποιους παίκτες θα μπορούμε στο δεύτερο παιχνίδι να βασιστούμε. Ωραία, ακολουθήσουν και δύο-τρεις έτσι ερωτήσεις. Ξεκινήσουμε από εσένα, coach, που μόλις τελείωσες και όλα στην συνέντευξη. Τι δεν πήγε τελικά καλά και ήρθε ή ήταν με 0-2? Γιατί όσο να είναι, να έρθει 0-0, να έρθει 0-1, είναι αλλιώς. Τώρα 0-2 είναι πολύ δύσκολο σκορ για να ανατραπεί, έτσι δεν είναι? Χάσαμε το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο επειδή υπάρχει υποχρεωτικά να παίζουν τρεις μικροί, εμείς δεν έχουμε πάρα πολύ καλούς μικρούς. Σύντοτε 2-3 παιδιά που τους έδωσε ευκαιρία σήμερα να παίξουν δεν φάνηκαν, δεν είχαν την ανάλογη απόδοση. Χάθηκε το ημίχρονο. Δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι έκανα 2-3 αλλαγές, ο αντίπαλος κλείστηκε πάρα πολύ καλά. Και αφού δεν ισοφαρίσαμε ή δεν πετύχαμε και την ανατροπή, στο 80 πετύχαμε σε μια αντεπίθεση στο δεύτερο γκολ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι η μπάλα. Εμείς προχωράμε, ξέρουμε τι γίνεται, ξέραμε σήμερα τα προβλήματά μας και δεν κρυβόμαστε ότι στόχος είναι να πάμε στα μπαράζ, και γι' αυτό σας είπα ότι τελείωσε το παιχνίδι. Κοιτάμε από αυτή την ώρα το επόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Κόρινθο. Τώρα για το επόμενο μάτς με την Κόρινθο, μιας και μας έκανες την πάσα. Μπορεί να επηρεάσει σήμερα, θα βοηθήσει την ομάδα, τι πιστεύεις? Δεν θα επηρεάσει, έχουμε ξεχωρίσει, επειδή υπάρχει εκπληκτικό κλίμα στα αποδυτήρια και έχουμε ξεχωρίσει τους θεσμούς. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια προβληματάκια όσον αφορά κάποιους παίκτες και τώρα θα κοιτάξω από αύριο. Δεν υπάρχει θέμα ψυχολογίας κτλ. Άλλος ο ένας στόχος, άλλο ο άλλος, και θα πάμε ανυπεραίαστοι στον αγώνα της Κυριακής στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε τον coach, τον κύριο Παπασπύρου. Κάνουμε και μια-δυο ερωτήσεις και στον Κώστα Τανασημάκη. Κώστα, νομίζω πήρατε το τέλειο σήμερα, έτσι δεν είναι, για σας?
φτιάξαμε το τέλειο, αν σε εισαγωγικά. Νομίζω για να έρθει να κερδίσει μια ομάδα ή σε μια κατηγορία κάτω από τον Ηλυσιακό. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε το 2-0, όχι απλά ένα 0-0, που ήταν ο πρώτος στόχος ίσως, όχι απλά το 0-1, έχει πάρει και ένα καθαρό 2-0. Δηλαδή έχει και την. Σαν Γουσού Αργιούπολης, δηλαδή και να ιτηθεί με ένα 0, προκρίνει στο τελικό. Κύριε Κώστα, είμαστε τόσα χρόνια στα γήπεδα. Τα σκορ, μόλις δεν το παιχνίδι, τα σκορ μένουν εκεί. Ξέρουμε ότι ο Ηλυσιακός είναι μια πανέμπειρη ομάδα. Μπορεί να έρθουμε στην Αργυρούπολη και να τρέξει αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς σε δεύτερο παιχνίδι θα κάνουμε μια διαχείριση ώστε να διατηρήσουμε αυτό το υπέρ μας σκορ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουν έμπειρα παιδιά. Θα συμφωνήσω με τον coach ότι δεν υπάρχει θέμα ψυχολογίας για αυτούς, γιατί τα περισσότερα παιδιά του Ηλυσιακού έχουν παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες και είναι πανέμπειροι να διαχειριστούν. Εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε αυτές τις δύο μέρες μέχρι το παιχνίδι του πρωταθλήματος να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε και να πάμε να παίξουμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι το επόμενο παιχνίδι στην Αργυρούπολη, το οποίο και εμείς εκεί πρέπει μέχρι να φτάσει το παιχνίδι να κάνουμε μια διαχείριση του ψυχολογικού για να παρουσιαστούμε όσο δυνατόν πιο φρέσκοι και πιο δυνατοί. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ηλυσιακός είναι από τις ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μην ξεχνάμε ότι έχει δική του ιστορία. Κάποια στιγμή πήγε να τη χάσει, αλλά ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που την αγαπάνε παθολογικά την ομάδα και τη σώσανε. Και τώρα τη εύχομαι ολόψυχα να επιστρέψει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Γιατί πραγματικά και ο κόσμος του Ηλυσιακού και η ομάδα σαν ιστορία το αξίζει. Τι είπα τώρα, συγγνώμη, κάνει και μεγαλύτερη την νίκη μας. Δεν κερδίσαμε έναν αντίπαλο τον οποίο τον συναγωνιζόμαστε τα τελευταία χρόνια στην Α κατηγορία. Τον αντίπαλο ο οποίος έχει μαζέψει στα γήπεδα της Ελλάδας αρκετό κόσμο και έχει αρκετό κόσμο. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ηλυσιακού για το θερμό χειροκρότημά του στο τέλος. Τι είπατε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, Κώστα, γιατί κατά τα ψέματα είναι μια πολύ ιστορική στιγμή για την ομάδα σας. Για πρώτη φορά φτάνετε σε ημιτελικό κύπελλο ΕΠΣΑ και γενικά τα τελευταία χρόνια βρίσκεστε σε ανωδική πορεία, φαίνεται. Είπαμε στα παιδιά να το χαρούν. Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα μας. Τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί πίσω από την μπάλα, βέβαια, γιατί το γήπεδο με χόρτο κουράζει την ομάδα μας, να μην λέμε ψέματα. Εφόσον λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δεν μας έκανε κάποια φάση να προηγηθεί στο σκορ, παρόλα αυτά εμείς ευτυχήσαμε να κάνουμε ένα γκολ, να κάνουμε και μια ευκαιρία και φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο με την κούραση, με κάποιες αλλαγές που προσπαθούμε να φρεσκάρουμε, να είμαστε λίγο φρέσκοι, κάναμε μια κόντρα με τον Νικήτα και πήραμε το αποτέλεσμα που ίσως στην αρχή του παιχνιδιού, αν μου έλεγες ότι θα κερδίσουμε τον Ηλυσιακό 0-2, τον φετινό Ηλυσιακό, νομίζω δεν παίρνει και τόσο πολύ από το μυαλό μας. Αλλά κρατάμε την καλή εμφάνιση, τη μεστή εμφάνιση των ποδοσφαιριστών, με αγωνιστική πειθαρχία, με πάθος, με δύναμη, κάτι που χαρακτηρίζει την ομάδα μας. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε και στα επόμενα παιχνίδια και φυσικά στη ρεβάνση στην Αργυρούπολη. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Επόμενος και στις δύο ομάδες.